Την κατεύθυνση της διαφάνειας, όπως είπε ο Δημήτρης Κοταρίδης. Ο πρόεδρος της Βουλής, Βαγγέλη Γιακουμή, απέστειλε σήμερα στα κόμματα και σε όλους τους βουλευτές επιστολή, με την οποία τους κοινοποιεί ότι η πρόθεσή του είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο δηλώνεται το πόθεν έσχες. Και αυτό γιατί, Γιώτα, όταν μιλάμε για το πόθεν έσχες των βουλευτών, μιλάμε για το έσχες και όχι για το πόθεν. Ακριβώς. Και γι' αυτό ο κύριος Σιούφας πήρε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξει κατά τον τρόπο αυτό, ούτως ώστε να γίνεται επί της ουσίας αυτός ο έλεγχος. Μάλιστα, στην επιστολή που έστειλε στα κόμματα, αλλά και σε όλους τους βουλευτές και τους 300, αναφέρει χαρακτηριστικά τις προτάσεις του. Ποιες είναι αυτές? Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα, μπορούμε να τις δούμε. Λέει για λεπτομερή κατάλογο της κινητής και της ακίνητης περιουσίας. Αναφέρει επίσης να υπάρχει αναλυτική καταγραφή των πόρων. Όχι και για τους συζύγους, να μην συμμετέχουν δηλαδή οι σύζυγοι των βουλευτών σε χρηματιστηριακές συναλλαγές. Και επίσης να υπάρχει τετραπλάσιο της αξίας ακινήτου ή πόρων πρόστιμο σε όποιους αποκρύπτουν στοιχεία στο πόθεν έσχες. Και μια τελευταία πρόταση που έχει κάνει, ναι, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής να είναι η πλειοψηφία δικαστική και όχι πολιτική. Και αυτό γιατί λέει ο κύριος Σιούφας, Γιώτα, ότι έτσι θα γίνει επικρατέστερος ο έλεγχος των πόθεν έσχες, των δηλώσεων πόθεν έσχες των βουλευτών και όχι με τον τρόπο που γίνεται τώρα. Να σου πω και μια πρώτη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Λένε ότι είναι καλός ο τρόπος που άνοιξε τώρα μια τέτοια συζήτηση για τη διαφάνεια. Όμως οι προτάσεις του κύριου Σιούφα απέχουν από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που έχει μιλήσει για ανεξάρτητη αρχή που θα εξετάζει το πόθεν έσχες των βουλευτών, αλλά και για κατάσχεση της περιουσίας όσων περιουσιακών στοιχείων δεν δηλώνονται από τους βουλευτές το πόθεν έσχες. Μάλιστα, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για το πόθεν έσχες των βουλευτών στη κατεύθυνση για μεγαλύτερη διαφάνεια. Προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής με επιστολή του προς τους πρόεδρους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων και τους βουλευτές, με την οποία ζητούνται οι θέσεις των κομμάτων έως τις 16 Οκτωβρίου. Για τις τροποποιήσεις που προτείνονται θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Ευθύμιου. Γιώργο. Μαρία, να δούμε τα βασικά σημεία της πρότασης. Καταρχήν, προτείνεται όσοι εκλέγονται για πρώτη φορά βουλευτές να υποβάλουν λεπτομερή κατάλογο κινητής και ακίνητης περιουσίας με ακριβή προσδιορισμό των στοιχείων, δηλαδή τίτλους, πηγή προέλευσης εισοδήματος κτήσεως κτλ. Επίσης, προτείνεται έπειτα από την αρχική δήλωση να γίνεται νέα δήλωση μόνο αν αυξομοιωθεί η περιουσία, ενώ θα είναι υποχρεωτική υποβολή κατάστασης εισοδήματος. Για τους παραβάτες που υποκρύπτουν κάποιο ακίνητο, θα προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις ποινικές και διοικητικές που μπορεί να φτάνουν ακόμα και το πρόστιμο του τετραπλάσιου της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που μπορεί να έχει αποκρυφθεί. Επίσης, θα δηλώνονται οι offshore εταιρείες των βουλευτών και οι λογαριασμοί στο εξωτερικό, ενώ προβλέπεται να επεκταθεί η απαγόρευση και σε συζύγους αναφορικά με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τις offshore εταιρείες. Επίσης, υπάρχει πρόταση για τον έλεγχο των δηλώσεων ώστε να διατηρηθεί η επιτροπή με τους αρχαιότερους βουλευτές, όμως να ενισχυθεί ο αριθμός των ανώτατων δικαστικών ώστε αυτοί να έχουν την πλειοψηφία. Επίσης, προτείνεται η δήλωση να αφορά το προηγούμενο έτος από την 1η Ιανουαρίου στις 31 Δεκεμβρίου.